Με μεγάλη συμμετοχή και εξαιρετικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε και φέτος το Roadshow της SAS στην Αθήνα με κύριο θέμα το κτίσιμο ενός εξυπνότερου οργανισμού με τη βοήθεια των Analytics αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν παραδείγματα αλλά και λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία στη σύγχρονη και απαιτητική εποχή. So what is the role of the leader in what many call the digital economy? I don't think the economy is digital, but we talk about phrases such as the old economy and the new economy. My proposal is here is that we need a completely new way of thinking about the economy. I call this the Q economy, because I think that economy is much more like quantum physics than it is relevant to the linear models that we used to have. What we know today is that the prophecies of the new economy to give everyone a yacht or $1 million and more cars will not happen. We are eating up the resources. So in order to understand what we are doing and understand society in general, we need to rethink the economy. Σήμερα λοιπόν, θα έλεγα σε σχέση με το παρελθόν, είμαστε πολύ πιο κοντά σε ό,τι αφορά την χρήση των νέων τεχνολογιών, των analytics, του machine learning, του artificial intelligence, σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, το artificial intelligence και όλες αυτές τις τεχνολογίες υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Σήμερα όμως, έχουμε τόσο πολλά δεδομένα και η τεχνολογία έχει κάνει τόσο πολλά βήματα που μπορούν πλέον να τα αξιοποιούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και ήδη πολλές εταιρείες σήμερα και στην Ελλάδα, από διάφορους κλάδους, είτε μιλάμε για τον τραπεζικό, είτε μιλάμε για τον χώρο των τηλεπικοινωνιών, τον χώρο του retail, ήδη αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό αυτές τις τεχνολογίες, τα analytics, και παίρνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για να παίρνουν καλύτερες επιχειρησιακές αποφάσεις. Είτε σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία με τους πελάτες, με την κατανόηση του τι ακριβώς ζητούν οι πελάτες από τις εταιρείες, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με την εξυπηρέτησή τους στα διάφορα καταστήματα μέσα στα πλαίσια του digital transformation, είτε έχει να κάνει με περισσότερο εσωτερικές διαδικασίες και αυτό που ονομάζουμε operational performance, τα analytics και το machine learning είναι εκεί και βοηθούν τις εταιρείες. Να σημειώσω ότι το Analytics Roadshow της SAS διεξάγεται σε 50 χώρες ανά τον κόσμο και έχει ως βασικό θέμα το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο cognitive και πιο έξυπνες. Δίνει έμφαση επίσης η εκδήλωση αυτή στην πλατφόρμα, τη νέα πλατφόρμα της SAS που έχει λανσάρει εδώ και 2 χρόνια, η οποία βοηθάει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ευέλικτες καθώς παρέχει ανοιχτά περιβάλλοντα όσον αφορά τις τεχνολογίες Analytics, αλλά και όσον αφορά το cloud. Επίσης τροφοδοτεί και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καινοτομία, όπως επίσης και το βελτιώνει σημαντικά το decision making process. Νομίζω ακούσαμε πάρα πολλά ωραία παραδείγματα και από την Κοσμοτέ και από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος που χρησιμοποιούν αυτή τη νέα πλατφόρμα, αλλά και από πολλές άλλες εταιρείες. Ο κόσμος έδειξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κλείσαμε το πρωινό session με ένα φανταστικό πάνελ με εξαιρετικούς ομιλητές και πανελίστες, όλοι σε C-level. Η σημερινή εκδήλωση επικεντρώθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, κάτι το οποίο η SAS κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 43 χρόνια για την ακρίβεια από την ίδρυσή της, το οποίο βέβαια τώρα βγήκε στην επιφάνεια και προέκυψε λόγω της ανάγκης εκμετάλλευσης του υπάρχοντος τεράστιου όγκου δεδομένων. Η τεχνητή νοημοσύνη σαφώς είναι εποφελής για τους οργανισμούς και σε αυτό θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τρέχει μία πρωτοβουλία σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης του ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν και εμείς αποφασίσαμε να στηρίξουμε την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων της χώρας μας και ζητήσαμε την τεχνική συνδρομή του αντίστοιχου tax office του Βελγίου. Μέσα από 6 πιλωτικά τα οποία υλοποίησε η αντίστοιχη αρχή εσόδων του Βελγίου, απεδείχθη ότι τουλάχιστον το τελευταίο έτος οι απώλειες για τη χώρα μας από την αφάτη του ΦΠΑ ανέρχονται σε 1 δις ευρώ. Στο σύνολο είναι πάνω από 10 δις ευρώ. Αυτό λοιπόν ως πρωτοβουλία της SAS ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή. Υπάρχει ισχύουσα νομοθεσία και αυτό που περιμένουμε δεν είναι μόνο να υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη την οποία προσφέρουμε, αλλά και η ανθρώπινη βούληση να το χρησιμοποιήσει.